Απεργίες και συγκεντρώσεις κατά του εργασιακού νομοσχεδίου. Ζωντανές συνδέσεις. Άγρια κόντρα Μητσοτάκη-Τσίπρα στη Βουλή. Τέτα-τέτ Biden-Putin με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Τα καρφιά των δύο ηγετών και η ένταση με τους δημοσιογράφους. Νέο αλαλούμ με τη δεύτερη δόση του AstraZeneca. Το μπαλάκι στους οικογενειακούς γιατρούς. Στα βασικά ρεπορτάζ της ημέρας, ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, ο Γιώργος Παππούς και η Ιωάννα Βάσου. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με τη Μάρα Ζαχαρέα. Καλησπέρα σας. Ψηφίζεται αυτή την ώρα στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο εν μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και κοινωνικών αντεγκλήσεων, καθώς από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη απεργίες και διαδηλώσεις. Πάμε μέσως να συνδεθούμε με τον Γιώργο Κολοβάτσιο, ο οποίος παρακολουθεί τη διαδικασία. Καλησπέρα, Μάρα. Αρχίζει σε λίγα λεπτά η ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο Πρωθυπουργός μετά από μια μέρα μεγάλης έντασης εδώ στη Βουλή. Η αντιπολίτευση σύσσωμη θα καταψηφίσει επί της αρχής τον νόμο. Όμως όλα τα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ θα ψηφίσουν τα άρθρα που αφορούν τις ρυθμίσεις για την αποτροπή της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία αλλά και τα άρθρα για τις γονικές άδειες. Σε όλα τα άλλα θα πούν όχι. Το νομοσχέδιο Μάρα αναμένεται να περάσει με τις 158 ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Μένεις λοιπόν, παρακολουθείς τη διαδικασία. Για οτιδήποτε νεότερο, συνδεόμαστε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Χιλιάδες διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Οι στάσεις εργασίας, τα μέσα μεταφοράς και οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσαν έμφραγμα στους δρόμους. Ένα νομοσχέδιο που πάει να τσακίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αξιοπρεπείς μισθούς, μέλλον για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Φορώντας μάσκες, εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος για να διαμαρτυρηθούν για το εργασιακό νομοσχέδιο. Καταργεί το 8ωρο, περιορίζει και εξαλείφει σχεδόν στο δημόσιο το δικαίωμα στην απεργία και καταργεί ουσιαστικά το σώμα επιθεώρησης εργασίας. Νωρίτερα, μέλη του ΠΑΜΕ φώναξαν συνθήματα μπροστά από το κοινοβούλιο, κρατώντας πανό. Ανάμεσα στους διαδηλωτές και οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που έχουν σηκώσει όλο το βάρος της πανδημίας. Νύχτα πηγαίνουμε στη δουλειά, νύχτα θα φεύγουμε. Αυτό το πράγμα δηλαδή εντάξει. Δεν είμαστε δούλοι, άνθρωποι εργαζόμενοι είμαστε όλοι. Οι διαδηλώτες μετά τη Βουλή κατευθύνθηκαν προς τα Προπύλαια, ακολουθούμενοι από δημιουργίες των ΜΑΤ. Με το κέντρο της Αθήνας κλειστό, πολλά λεωφορεία κατέβασαν τον κόσμο νωρίτερα από την προγραμματισμένη στάση εργασίας 1 με 5, ώστε να προλάβουν να γυρίσουν στο αμαξοστάσιο. Ο συνωστισμός έγινε εκνευρισμός. Πώς θα γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε στη δουλειά. Όλη μέρα με τα πόδια, ούτε λεωφορείο, τίποτα. Ήρθα στην αγορά και από την αγορά πού τώρα με τα πόδια, καλυφαία. Αρκετοί πήραν το αυτοκίνητο για να αποφύγουν το χάος στις συγκοινωνίες. Το μετάνιωσαν όμως πικρά, αφού οι περισσότερες οδικές αρτηρίες μετατράπηκαν σε πάρκινγκ. Κηφισίας, Συγκρού και Λεωφόρος Κηφισού ήταν αδιάβατες. Χάλια, Κηφισίας, ποτάμι γίνεται ένας πανικός. Οι δρόμοι δεν τσιλάγει καθόλου τίποτα. Συλλαλητήρια έγιναν σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε 6 διαφορετικά σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαμαρτυρόμενοι για το εργασιακό νομοσχέδιο. Η δεκάωρη εργασία καταπατάει και τον ελεύθερό μας χρόνο και τον προσωπικό και τον οικογενειακό.